Ανάμεσα στους ασφαλισμένους βρίσκεται και ο Ευστράτιος Σαπουτζάκης, ο Έλληνας που άνοιξε το πρώτο ανθοπολείο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άνοιξε στη Μεγάλη Οδό του Πέρα, στην Κωνσταντινούπολη, και κατέληξε να είναι το μεγαλύτερο, πρώτο μεν και μεγαλύτερο δε ανθοπολείο στην Κωνσταντινούπολη. Τα δισέγγωνα του Σαπουτζάκη, Εύη και Ορέστης, που συνεχίζουν μέχρι και σήμερα την οικογενειακή παράδοση στην Ελλάδα, θυμούνται τις διηγήσεις για τους ονομαστούς κήπους της οικογένειας στα Τατάβλα. Εκεί, κάθε Πρωτομαγιά, ο προπάπους τους μάζευε όλη την καλή κοινωνία της εποχής. Έκανε τα λεγόμενα τότε ανθεστήρια. Ήταν μια γιορτή, όπως τη σημερινή την Πρωτομαγιά που γιορτάζουμε σαν γιορτή των λουλουδιών, στην οποία καλούσε όλη την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο. Υπήρχαν τραπέζια, υπήρχαν κεράσματα, γάλα, πίτες, την εποχή εκείνη, και ο κόσμος έβλεπε και αγόραζε επίσης όποιος ήθελε από τα λουλούδια αυτά. Την Πρωτομαγιά του 1919, ο Σαπουτζάκης έχει ένα παραπάνω λόγο να γιορτάσει. Μόλις έχει μπει στην πόλη, ο ελληνικός στόλος. Ο παππούς χάρηκε βέβαια πάρα πολύ. Ήταν πολύ σίγουρος ότι η πόλη πλέον θα ήταν ελληνική. Από ό,τι έλεγε η γιαγιά, είχε βάλει ήδη κάποιες ράφτρες της εποχής και είχαν ράψει μία σημαία. Εκείνη έλεγε 40 μέτρα σημαία. Και είχε καλύψει όλο αυτό το σπίτι των Ταταούλων. Κανείς στην οικογένεια δεν ξέρει αν η σημαία ήταν πράγματι τόσο μεγάλη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τράβηξε αμέσως την προσοχή των Τούρκων αξιωματούχων. Ένας δημοτικός σύμβουλος πήγε και ειδοποίησε τον παππού μου, τον Γιώργο, τότε και του είπε ότι θα τον κρεμούσανε, λέει, στην πλατεία των Ταταούλων. Ήτανε κανονισμένο και θα τον συλλαμβάνανε την επομένη. Οπότε ο καημένος ο παππούς τη νύχτα πήρε τον πατέρα του και τη μητέρα του και τους φυγάδευσε στη Μυτιλίνη και τους πήγε στο σπίτι της κόρης τους, της Ελένης. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Ευστράτιος Σαπουτζάκης πεθαίνει στη Μυτιλίνη. Πίσω στην Κωνσταντινούπολη, το μεγαλύτερο μέρος της οικογενειακής περιουσίας δημεύεται από τους Τούρκους. Αλλά ο γιος του Ευστράτιου ρίχνεται στη δουλειά και καταφέρνει να ξανακερδίσει τη φήμη που είχε ο πατέρας του. Μάλιστα, όπως θυμάται σήμερα η κυρία Σαπουτζάκη, τον παρουσίασαν στον Κεμάλ, ο οποίος του λέει: ο πατέρας σου, λέει, ήταν αυτός ο οποίος είχε, λέει, ανθοπολείο, λέει, για τους Σουλτάνους και εσύ θα έχεις, λέει, εδώ πέρα στην Άγκυρα, στην πρωτεύουσα, ένα ανθοπολείο για τη δημοκρατία. Οι Έλληνες απόγονοι των ασφαλισμένων, όπως η Εύη Σαπουτζάκη, μπορούν σήμερα να διεκδικήσουν και αυτοί τα χρήματά τους από την New York Life Insurance. Εδώ και ένα περίπου χρόνο, η εταιρεία ξεκίνησε ένα εθελοντικό πρόγραμμα, με βάση το οποίο καλεί τις οικογένειες που θα αναγνωρίσουν τα ονόματα των προγόνων τους να υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά. Τι να έκαναν δηλαδή, να τρέχουν ξανά στα δικαστήρια για τα ίδια πράγματα? Γιατί να το κάνουν αυτό? Από την άλλη, πρέπει να τους αναγνωρίσουμε ότι το έκαναν εθελοντικά. Από μόνοι τους αποφάσισαν να δώσουν 15 εκατομμύρια δολάρια στους Έλληνες. Άλλες εταιρείες θα έδιναν μάχη στήθος με στήθος με τους δικηγόρους μέχρι το ανώτατο δικαστήριο για τέτοια πράγματα. Μετά από διαπραγματεύσεις, η εταιρεία καταλήγει ότι τα χρήματα που θα δοθούν για κάθε δικαιούχο θα είναι 10 φορές το αρχικό ποσό της ασφάλειας, όπως έγινε και με τους Αρμένιους. Είναι πολύ πιθανόν κάποιοι να πάρουν περισσότερα από 10.000 δολάρια. Αλλά κατά μέσο όρο φαίνεται ότι οι περισσότεροι θα πάρουν μερικές χιλιάδες δολάρια. Τα ποσά αλλάζουν ανάλογα με τον αριθμό των δικαιούχων που υπάρχουν για κάθε ασφαλισμένο. Η κυρία Πογοσιάν έλαβε τελικά από την Αμερικανική εταιρεία μερικές εκατοντάδες ευρώ. Αυτό που είχε όμως σημασία για αυτήν ήταν ότι τα βάσανα των παππούδων της, έστω και μετά από 100 χρόνια, βρήκαν μια ελάχιστη ηθική δικαίωση.